Βγήκαν τα όπλα σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων μεταξύ δύο αδελφών που ευτυχώ δεν προκάλεσαν απειλή για τη σωματική του ακαιρεότητα. Το σκηνικό σύμφωνα με πληροφορίε άρχισε να εκτελήσεται το Σάββατο, όπου ο ένα εκ των δύο πυροβόλησε στον αέρα για να εκφοβήσει τον αδερφό του, ο οποίο όμω την Κυριακή ανταπάντησε και αυτό με πυροβολισμό στο αυτοκίνητο του αδελφού του. Και τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν και σήμερα οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Δεν ασπάζουμε ούτε επικροτώ τέτοιου είδου συμπεριφορέ προ Θεού, ούτε είναι σωστό να λύνει κάποιο τι όποιε παρεξηγήσει του ειδικά με τα αδέλφια του με αυτόν τον τρόπο όμως πιστέψτε με είναι αρκετά διωγγωμένη και η υπόθεση λόγω ακριβώς των οξέων καταθέσεων που δόθηκαν στην αστυνομία έγγονο απόρρια καθαρά τη οξυθυμία και των δύο. Οι δύο υποθέσει διαχωρίστηκαν σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυροβολισμό στον αέρα και τον δεύτερο στο αυτοκίνητο του 52χρονου αδερφού και ο 55χρονο κατηγορούμενο για τον πυροβολισμό στο αυτοκίνητο οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίο του άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία, με το συνήγορο υπεράσπιση του πάντω να δηλώνει ότι επρόκειτο για μια τυπική διένεξη μεταξύ αδελφών που έλαβε μεγαλύτερε διαστάσει λόγω του οξύθυμου πολύθυμου χαρακτήρα των δύο αδελφών στι καταθέσει του. Ήταν μια κλασική ελληνική παρεξήγηση, μια παρεξήγηση μεταξύ δύο αδελφών. Ε, πήρε κάποιε διαστάσει που ευτυχώ έμειναν σε χαμηλό επίπεδο. Ευτυχώ ε, διωγγώθηκαν και λίγο οι καταθέσει λόγω, αν θέλετε, του οξύθυμου χαρακτήρα και του ενό και του άλλου. Ήδη όμω έχει επέλθει κοινωνική ειρήνευση και θεωρώ ότι είναι ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονό. Ο κατηγορούμενο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή με το συνήγορό του να δηλώνει ότι η υπόθεση θα καταλήξει στο τριμελές πλημελιωδικείο με την κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονία να μετατρέπεται σε απόπειρα επικίνδυνη ή ω απόπειρα σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα μπει στη σωστή τη βάση ανακριτικά η υπόθεση και θα δείτε ότι θα καταλήξει και τελικά στο τριμελές πλημελιοδικείο απλά ω απόπειρα επικίνδυνη ή ω απόπειρα απλή σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Πού θέλω να καταλήξω. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει μια υποθεση οποια εχει διωγκωθει επειδή ακριβώ ήταν και οι δύο ξύθυμοι, επειδή και οι δύο ας πούμε, σήκωσαν λίγο παραπάνω τα μανίκια στην προανακριτική διαδικασία. Αλλά δεν πάβει να είναι αγδέλφια, δεν πάβει να είναι αγαπημένα αδέλφια που για κάποιου λόγου το τρένο βγήκε από τη ράγα, αλλά θα επανέλθει. Και πιστεύω ότι θα καταλήξει κατά τούτο και από την ανακριτική διαδικασία, γιατί είναι σοφοί οι δικαστέ και ξέρουν πότε πρέπει να επιβάλλουν ή όχι βαριά μέτρα δικονομικού καταναγκασμού.